Τους άξονες που οριοθετούν το ευρύ χαρτοφυλάκιο της προστασίας του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής παρουσίασε την Πέμπτη στα μέλη των Επιτροπών Πολιτικών Ελευθεριών και Πολιτισμού του Ευρωκοινοβουλίου ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς. Έντονη ήταν η διαδικασία των ερωταπαντήσεων για τον τίτλο του χαρτοφυλακίου του Μαργαρίτης Χινά, ο οποίος ερωτηθής από ποιον ή ποιους χρειάζεται προστασία ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής υπήρξε ιδιαίτερα σαφής. Against those who do not allow us to celebrate 14... Από εκείνους που δεν μας αφήνουν να γιορτάσουμε τη 14η Ιουλίου στην Νίκαια. Από εκείνους που δεν μας αφήνουν να περπατήσουμε στη Λαράμπλα στη Βαρκελόνη. Από εκείνους που αντί να βοηθούν τους μετανάστες, τους τριμώχνουν σε έναν καταβλισμό. Από εκείνους που δεν δίνουν τροφή στους αιτούντες άσυλο. Από εκείνους που δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να πάνε σχολείο. Από όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θεωρούμε πως μπορούν να αντιμετωπιστούν θετικά μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης ως προς το τι είμαστε και τι αντιπροσωπεύουμε. Ο Μαργαρίτης Χινάς ξεκαθάρισε ότι το χαρτοφυλάκιό του δεν έχει αρνητική χρειά, καθώς η κοινωνική συμπερίληψη και η άρση των αποκλεισμών βρίσκονται στο επίκεντρό του ως κορυφαίο στοιχείο ακριβώς του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Διαβασμένος και πανέτοιμος να απαντήσει ακόμη και στις πιο σκληρές ερωτήσεις, εμφανίστηκε ο προτινόμενος επίτροπος της Ελλάδας Μαργαρίτης Χινάς. Οι περισσότερες ερωτήσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, αφορούσαν το όνομα του χαρτοφυλακίου που αναμένεται να αναλάβει η προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Εκείνος υπερασπίστηκε το όνομα, ωστόσο έστειλε και ένα ευθύ μήνυμα, λέγοντας ότι οι λαϊκιστές και οι εξτρεμιστές είναι αυτοί που πρέπει να φοβούνται από τις αξίες μας και όχι εμείς. Μένει τώρα να δούμε αν οι ευρωβουλευτές θα αναγκάσουν την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να αλλάξει το όνομα του χαρτοφυλακίου ή τουλάχιστον να προσθέσει κάτι ακόμη. Από τις Βρυξέλλες για το Euronews, Έφη Κουτσοκώστα.